Ξεκινάμε. Γεια σας φίλοι μου, ξεκινήσαμε και αυτό το live, το σημερινό. Θα περιμένω να μπείτε όπως πάντα, σήμερα 7 Ιντεκάτου 2017. Θα περιμένω να μπείτε μέσα, να μαζευτούμε, για να ξεκινήσω τον πρόλογο και μετά θα κάνουμε τις ερωτήσεις σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Λίγο υπομονή να μαζευτούν για μια 30-40 οι φίλοι μας. Λοιπόν, να πάρουμε ένα feedback, να δούμε αν ακουγόμαστε καλά, για να ξεκινήσω τον πρόλογο. Okay. Ωραία, για να δούμε. Αν ακούγομαι καλά, στείλτε μου ένα μήνυμα κάποιος για να καταλάβω ότι με ακούτε και ότι ακούγομαι καλά, όλα πάνε καλά με το βίντεο για να ξεκινήσουμε τον πρόλογο. Ωραία. Ναι, ο φίλος μου ο Βασίλης ακούγεται τέλεια, λέει. Εντάξει, δεν χρειάζεται να στείλετε όλοι. Ωραία, αφού ακούγομαι, περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα ακόμα και ξεκινάμε, φίλοι μου. Καλησπέρα στους φίλους μου που μπήκανε μέσα και ακούγεται ωραία. Ας ξεκινήσουμε πάλι. Εντάξει, ευχαριστώ. Ωραία, ωραία. Σήμερα το θέμα μας είναι η παρασυνείδητη κατάσταση και η κόλαση. Και τι θέλω να πω με αυτό, φίλοι μου. Αν η συνείδηση είναι, θα λέγαμε, ένας δρόμος, η παρασυνείδηση είναι όπως η παράδρομη, θα λέγαμε, δεξιά και αριστερά από μια μεγάλη οδό, από ένα μεγάλο δρόμο. Βλέπετε ότι η νέο συνειδητότητα, θα λέγαμε, όταν εμείς είμαστε στο κέντρο και έχουμε εγρήγορση, η παρασυνείδηση είναι διάφορες προβολές δικές μας, του εαυτού μας, που δεν μας κάνει να βλέπουμε καθαρά στην πραγματικότητα, το γεγονός σαν γεγονός, την πραγματικότητα σαν πραγματικότητα, και συνήθως μας βγάζει έξω μέσα από τα διάφορα, θα λέγαμε, εγώ, τα διάφορα πρίσματα τα οποία έχουμε οι άνθρωποι. Οπότε αν στο κέντρο μας είναι, θα λέγαμε, το μέγιστο φως, η μέγιστη καθαρότητα, όταν εμείς μπαίνουμε στην παρασυνείδηση αρχίζουμε και αποκλίνουμε, αρχίζουμε και βγαίνουμε πιο έξω. Όμως βλέπουμε ότι όπως ο παράδρομος πηγαίνει παράλληλα με τον δρόμο, έτσι πολλές φορές η παρασυνείδηση πηγαίνει παράλληλα με τη συνείδησή μας, φίλοι μου. Όμως απέχει από την καθαρότητα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι όλες οι αποκομμένες δονήσεις μας
που μας κάνουν να αποκλίνουμε από τον κεντρικό εαυτό μας. Αυτές οι συντονίσεις μας κάνουν και προβάλλουμε πάνω στην πραγματικότητα κάτι διαφορετικό αναλόγως τις δικούς μας ψυχισμούς, αναλόγως τις δικές μας καταστάσεις που βρισκόμαστε μέσα. Έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει τη συνείδησή του θα λέγαμε καθαρή και είναι σε εγρήγορση στο εδώ και τώρα, μπορεί και βλέπει καθαρά αυτό που είναι έτσι όπως πραγματικά είναι, χωρίς να υπάρχει κρίση θα λέγαμε. Ένας όμως άνθρωπος που μπαίνει σε εκείνες τις παρασυνησιακές καταστάσεις και αποκλίνει από την καθαρή ματιά, είναι φυσικό πάνω στο γεγονός, το αυθεντικό, να προβάλλει τις δικές του, θα λέγαμε, καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, ο κάθε ένας από μας έχει τις διάφορες δικές του παρασυνησιακές αντιλήψεις που όταν βρίσκεται μέσα εκεί είναι σε μια κατάσταση ύπνωσης, θα λέγαμε. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν εμείς στο όνειρο είμαστε στις παρασυνησιακές μας καταστάσεις, προβάλλουμε στο όνειρο όλους αυτούς τους αποκομμένους εαυτούς μας και μπορεί το όνειρο να μετατραπεί σε φιάλτη. Όταν όμως εμείς έχουμε μια καθαρή άποψη και εγρήγορση, τότε ο εφιάλτης φεύγει από μας γιατί βλέπουμε πάντοτε το καθαρό. Όταν εμείς φίλοι μου καταλάβουμε ότι όταν δεν έχουμε φτιάξει εκείνη την εγρήγορση την οποία χρειάζεται για να μπορούμε να δούμε καθαρά την πραγματικότητα, παίζουμε συνεχόμενα αριστερά και δεξιά σαν συχνότητα ανάμεσα στην παραδιάσταση εκείνη και στην πραγματική διάσταση. Η παραδιάσταση εκείνη είναι αυτό που φανταζόμαστε για το γεγονός και η διάσταση κανονική είναι το γεγονός το ίδιο. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς είμαστε σε αυτή τη μηχανικότητα και φεύγουμε από το κέντρο μας, είναι φυσικά εμείς να βλέπουμε στην πραγματικότητα την κοινή την οποία όλοι ζούμε, την παραδιάστασή μας. Και όσο εμείς απέχουμε, είπαμε, από το κέντρο μας και πηγαίνουμε προς τα σκοτάδια, εκείνα θα λέγαμε, τις απόψεις που αποκλίνουν από την καθαρότητά μας, έτσι λοιπόν χωρίζουμε τον κόσμο τον οποίο βλέπουμε στο πραγματικό κόσμο, το χωρίς κρίση, και στον κόσμο της κρίσεώς μας. Άρα θα λέγαμε όλοι οι άνθρωποι έχουμε δύο φύσεις. Αυτή τη φύση την αποκλίνουσα από την καθαρότητά μας, που είναι μέσα στα διάφορα αποκομμένα εγώ, στις αρνητικές τονίσεις, στα σκοτάδια μας τα λέγαμε, στη σκιά, και στον πραγματικό εαυτό μας, τον ολικό εαυτό μας, που είναι το καθαρό φως. Οι άνθρωποι λόγω του πόνου και του φόβου έρχονται συνέχεια σε καταστάσεις της παρασυνείδησης. Και η παρασυνείδηση μας κάνει να οραματιζόμαστε τον άλλον, τον συνάνθρωπό μας, εξαιτίας της άμυνας και της ασφάλειας, να συνεχόμενα να το προβάλλουμε στον άλλον πάνω τους δικούς μας φόβους. Οπότε τι βλέπουμε? Βλέπουμε εκείνη την ώρα στην παρασυνείδησή μας τις κατώτερες απόψεις των ανθρώπων. Είμαστε πονηροί σε εισαγωγικά και κάθε φορά που κοιτάμε κάποιον άνθρωπο προβάλλουμε πάνω του όλες αυτές τις μηχανικές, φοβικές και αποκομμένες καταστάσεις μας. Οι περισσότεροι από μας, επειδή αλλάζουμε και πέφτουμε δονήσεις, λειτουργούμε πάρα πολύ στο να προβάλλουμε ή να δεχόμαστε, τα λέγαμε, την παρασυνείδητη κατάσταση των ανθρώπων. Έτσι τα λέγαμε τις περισσότερες φορές, μία αντίληψή μας για όλους τους ανθρώπους που μπορεί να έχουμε είναι ότι είναι η κατώτερη αντίληψη, εκείνη που είναι κακή, μοχθηρή και όλα τα υπόλοιπα. Όταν εμείς όμως είμαστε στην καθαρότητα, βλέπουμε την καθαρότητα στους ανθρώπους. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι εμείς όταν είμαστε στην εγρήγορση που λέμε καθημερινότητα, αυτό που ζούμε, να μην έχουμε εκείνη την κατάσταση της παρασυνησιακής κατάστασης και να προβάλλουμε στην πραγματικότητα, αλλά να μπορούμε να πάρουμε ατόφια την πραγματικότητα. Όταν παίρνουμε ατόφια την πραγματικότητα και δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει απόκληση. Παίρνουμε αυτό που είναι εκείνη την ώρα για αυτό που είναι. Όταν όμως εμείς μπαίνουμε στην παρασυνείδητη κατάσταση, τι κάνουμε?
προβάλλουμε τους φόβους, προβάλλουμε τις άμυνες, προβάλλουμε όλα αυτά τα πράγματα και έτσι καταλήγει να γινόμαστε άδικοι με τον συνάνθρωπό μας. Τις περισσότερες φορές λοιπόν μένουν οι άνθρωποι από τον πόνο που έχουν τραβήξει, από το συναίσθημα, από τους ψυχισμούς που έχουν, σε μια κατάσταση να βλέπουν όλο τον κόσμο στην παρασυνδυσιακή του κατάσταση. Τα λέγαμε στην κόλασή του, στην αρνητική του κατάσταση, στη σκιά του. Πολλοί άνθρωποι κολλάνε λοιπόν και δεν μπορούν να δουν το φως, γιατί εκείνοι οι ίδιοι δεν είναι στο φως. Πώς γίνεται αυτό στα μάτια να είμαστε συνεχόμενα στην παρασυνείδητη κατάσταση χωρίς να το καταλάβουμε? Γίνεται γιατί, φίλοι μου, γι' αυτό λέγεται παρασυνείδηση, πηγαίνει παράλληλα. Γιατί σας είπα, τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι όταν είναι εδώ, όταν λέμε ότι κοιμούνται, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι δεν μπορούν να έχουν την καθαρότητα, αλλά τι να έχουν, την προβολή της δικής τους κατάστασης πάνω στο γεγονός. Έτσι λοιπόν, περισσότεροι άνθρωποι, όταν μέσα τους δεν μπορούν να είναι σε εγρήγορση, σε μια καθαρότητα για τη ζωή, το μόνο που βιώνουν δεν είναι η ίδια η ζωή, αλλά τις δικές τους προβολές. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δεν ξέρει ότι βιώνει τις προβολές του, αυτό καταλήγει να γίνεται όπως στα αστρικά ένας εφιάλτης, φίλοι μου. Ο εφιάλτης δεν είναι τίποτα άλλο παρά να προβάλλουμε ορισμένες αρνητικές δονήσεις που βιώνουν από μέσα μας το αστρικό, χωρίς να ξέρουμε ότι είναι αυτό το πράγμα οι δικές μας προβολές, να το νομίζουμε για πραγματικότητα. Και εκεί έρχεται και ένα ωραίο, μια ωραία ιστορία που είχαν βγάλει μια φορά, όπου υπήρχε ένας μοναχός και τον πλησίαζε σιγά σιγά ένας δράκος κοντά, άγριος, φαινομενικά, και όσο τον πλησίαζε, είχε κοκαλώσει και μείνει άγαλμα αυτός ο μοναχός Σαολίν, και μόλις έφτασε κοντά, λέει ο Σαολίν, τώρα λέει, τι θα μου κάνεις? Και αυτόματα ο δράκος λέει, δικό σου όνειρο είναι. Δηλαδή εκείνη την ώρα ξύπνησε και κατάλαβε ότι ήταν μέσα σε ένα εφιάλτη και ότι εκείνος είχε τη δύναμη να αλλάξει την πραγματικότητά του, γιατί ήταν στις παραδιαστάσεις, ήταν στις δικές του κολάσεις. Πολλές φορές λοιπόν πολλοί άνθρωποι υπνοβατούν πραγματικά και κυριολεκτικά, όπως λένε οι επιστήμονες, όταν το όνειρο συνεχίζεται στην πραγματικότητα, και μπορούν να μην έχουν, τα λέγαμε, τη συνείδησή τους σε εγρήγορση, αλλά να κουβαλάνε το όνειρό τους μαζί. Αν το πάρουμε αυτό σε αντιστοιχεία, φίλοι μου, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που υπνοβατούν στην καθημερινότητά τους. Πολλοί άνθρωποι είναι στις σκέψεις τους, στους φόβους τους, και είναι σαν να υπνοβατούν πραγματικά. Και όταν υπνοβατεί ο άνθρωπος, ξεκινάει και κάνει μηχανικά πράγματα. Πολλές φορές ο ίδιος δεν θυμάται τι έχει κάνει. Και άλλες φορές τον πιάνει μια περίεργη κατάσταση και επειδή δεν βλέπει την πραγματικότητα μπορεί να κάνει πράγματα τρελά, γιατί εκείνος ακόμα ζει στο όνειρό του. Ακριβώς ό,τι συμβαίνει με αυτές τις παραστάσεις την ώρα που εμείς κοιμόμαστε και ξυπνάμε και έχουμε αυτές τις κινήσεις, είτε μηχανικές είτε άξαφνες, σαν να νομίζουμε καμιά φορά ότι έρχεται κατά πάνω μας κάτι ενώ έχουμε ξυπνήσει, ενώ είμαστε στο φυσικό, ενώ είμαστε στην εγρήγορση, αλλά το όνειρο συνεχίζεται. Έτσι ακριβώς, φίλοι μου, παθαίνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους που ζουν στις παραδιαστάσεις. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν φρικάρουν, θα λέγαμε, και δεν θυμούνται καν τι έχει γίνει, και άλλοι άνθρωποι θυμούνται, αλλά το κάνουν τόσο μηχανικά που νομίζουν και λένε ότι ξέρεις κάτι, έβλεπα άλλη πραγματικότητα από αυτή που φαινομενικά βιώναν όλοι οι υπόλοιποι που ήταν εκεί. Έτσι λοιπόν και οι κολάσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά παρασυνδυσιακές καταστάσεις των εσωτερικών πεδίων, των οποίων σε αυτά τα πεδία μέσα, όταν ο άνθρωπος, θα λέγαμε, αφυπνίσει συνείδηση όταν πεθάνει, αρχίζει και προβάλλει αυτές τις δύο καταστάσεις. Άρα λοιπόν, αφού κάθε άνθρωπος έχουμε μέσα μας, λόγω των εγώ και όλοι έχουμε εγώ, λόγω των εαυτό μας, λόγω των χαμηλών δονήσεων, αυτές τις παραδιαστάσεις τις οποίες συνδεόμαστε μαζί, πρέπει να καταλάβουμε να μην είμαστε άδικοι με τον ίδιο μας τον εαυτό όταν αδικούμε πραγματικά την ανθρωπότητα. Ναι, οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους κολάσεις. Δεν μπορούμε όμως εμείς να θυμόμαστε μόνο τις κολάσεις, φίλοι μου. Και όλο αυτό σας το είπα γιατί. Σας το λέω γιατί κάθε φορά η ενθύμηση μας φέρνει στην εγρήγορση του ποιοι είμαστε. Η ενθύμηση αυτού μας κάνει να θυμόμαστε και τον εαυτό των άλλων, όχι μόνο το δικό μας. Κάθε φορά εμείς θυμόμαστε τον εαυτό μας, θυμόμαστε και τον άλλον. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε μόνο ποιοι είμαστε εμείς. Όταν κάποιος κοιτάει πεπτοδιάστατα
Κοιτάει τη στιγμή, αλλά κοιτάει και όλο τον κύκλο μαζί. Μπορεί να συλλάβει ότι ο άλλος τώρα είναι στην αρχή, στη μέση, στο τέλος. Μπορεί να συλλάβει ότι ήταν μια ψυχή που κατέβηκε, έκανε ορισμένα πράγματα ή κάνει τώρα ορισμένα πράγματα και μετά θα ξαναγυρίσει. Βλέπετε, ας ξεκινήσουμε μέσα μας λοιπόν να καταλάβουμε πότε είμαστε εμείς σε υπνηλία, πότε εμείς κοιτάμε στον άλλον λόγω των αρνητικών δονήσεων που βρισκόμαστε μέσα, τον κακό εαυτό του και τον προβάλλουμε πάνω του. Και όταν προβάλλουμε κάτι πάνω στον άλλο, τις περισσότερες φορές ο άλλος το δέχεται και αυτός το βγάζει μετά σαν επιβεβαίωση. Είναι μεγάλο κλειδί της θεραπείας και της καλής συνεργασίας να προβάλλουμε πάντοτε στον άλλον το ωραίο του. Βλέπετε, οι άνθρωποι όταν περνάνε καλά ή όταν ερωτεύονται, τις πρώτες φορές τι κάνουν? Λένε πω, ξέρω εγώ, έλα να βγάλουμε τα ωραία, γιατί προβάλλουν όλα τα ωραία που εκείνη την ώρα νιώθουν. Όμως μόλις ενεργοποιηθούν ορισμένα εγώ που έχουν μέσα, ορισμένοι ψυχισμοί, ορισμένα πράγματα και χάσουν αυτή τη δόνηση και φύγουν αυτή τη δόνηση και μπουν στην παράσυνείδηση, τι κάνουν? Ξεκινάνε μετά και προβάλλουν στον άλλο τους φόβους. Και σιγά σιγά το ζευγάρι ή η συλλογικότητα ή όλες οι σχέσεις τι κάνουν? Προβάλλοντας ο ένας τον άλλο την παρασυνείδηση, ζουν μέσα στις παρασυνειδησιακές καταστάσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν ο ένας τον άλλον βγάζει τα δαιμόνια. Απ' την άλλη άποψη, όλο αυτό είναι για να τα παίξουμε, για να τα δούμε, για να τα καταλάβουμε. Όμως σας λέω, φίλοι μου, ότι μόλις τα παίξουμε, πρέπει να ξαναγυρίζουμε στην ενθύμηση. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν έχουμε μέσα μας το κακό, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας έναν άγγελο και ένα δαίμονα. Η συνειδητότητα όμως δεν μπορεί να δει μόνο το δαίμονα. Πρέπει να θυμόμαστε όλοι την καλή πλευρά των άλλων. Έτσι έρχεται η συγχώρεση. Έτσι έρχεται η συγχώρεση μέσα μας, έτσι έρχεται η συγχώρεση και στον πλησίον μας. Κάθε φορά λοιπόν, ακόμα και να έχει εγκληματίσει μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, όσες φορές και να έχει εγκληματίσει, η συνέπεια και η ανταλλαγή και το κάρμα στην πραγματικότητα από μόνο του δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει κάποιον. Απλά να επαναλαμβάνει. Η εργασία που θα κάνει της ενθύμησης είναι αυτό που αλλάζει πάντες εμάς. Άρα δεν μπορεί κάτι μόνο με την επανάληψη, φίλοι μου, να γιατρευτεί και να αλλάξει. Η εσωτερική εργασία είναι αυτή που θα εκμεταλλευτεί την επανάληψη για να περάσει σε ένα άλλο μοτίβο και πλέον να σταματήσει να συμβαίνει αυτή η επανάληψη. Η ενθύμηση λοιπόν του εαυτού μας μας βάζει πάντα να έρθουμε σε εγρήγορση του τι συμβαίνει και όχι να μπαίνουμε στις παρασυνειδητές μας καταστάσεις και να συγχρονιζόμαστε με τις παρασυνείδητες καταστάσεις των άλλων ανθρώπων. Αν το διακρίνετε αυτό και καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να είστε δίκαιοι με τον εαυτό σας και να αποκτήσετε μια εγρήγορση και μια καθαρότητα, η συγχώρεση θα έρχεται πιο εύκολα. Όλοι κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι η επαναφορά. Όλοι κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι η επαναφορά κάθε φορά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον εαυτό μας σε μια συνεχόμενη αδικία μόνο και μόνο επειδή πρέπει να φτάσουμε στην τελειότητα. Όχι, φίλοι μου. Ακόμα και μέσα στην ατέλεια που ζούμε, η επαναφορά μας κάνει να βιώνουμε πιο πολύ την αγάπη παρά την αποκοπή. Επαναφορά λοιπόν, επαναφορά στην αγάπη, γιατί δεν πηγαίνει ποσοτικά. Ποσοτικά πηγαίνει ο νους. Η αγάπη είναι μια κατάσταση που μόλις ερχόμαστε μέσα, αυτόματα ξαναεμφανίζονται όλα τα φώτα εκεί που είχαν σταματήσει να λάμπουν. Όταν αποκτούμε λοιπόν συνείδηση, φίλοι μου, είναι πολύ δύσκολο μετά να πρέπει τον άλλο να τον κατακρίνουμε. Μπορούμε να καταλάβουμε το τι συμβαίνει, όχι όμως να τον κατακρίνουμε. Μπορούμε να ενεργήσουμε και να δράσουμε, όχι όμως να τον κατακρίνουμε. Αυτό μας κάνει να βρίσκουμε συνεχόμενα λύσεις να επερπηδούμε τα εμπόδια. Όλο το κόλπο λοιπόν είναι να θυμόμαστε τον εαυτό μας και να βγαίνουμε από την παρασυνειδητή κατάσταση. Αυτά λοιπόν για πρόλογο. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τις ερωτήσεις για να δώσουμε, να μοιραστούμε τις πληροφορίες. Πού μπορούμε? Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο Κώστας, ο φίλος μου, ο Δημάκης, είναι έτοιμος. Κάτι έχει ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή του. Για να μου στείλει τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις μάλλον. Για να δούμε.
Λοιπόν, λέει ο Αντώνης. Λέει ο Αντώνης, Σταμάτη καλησπέρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Όλοι μιλάνε για εξέλιξη της ψυχής. Αν η ψυχή είναι ούτως ή άλλως μια θεία ουσία, άρα εγγενώς καλή στη φύση της, τι να εξελίξουμε ακριβώς? Πραγματικός όρος της ψυχής μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη, στην ψυχική ουσία και στην ψυχή. Η ψυχική ουσία είναι αυτό που είναι από μόνη της καλή, αθώα, ζωτική, ενέργεια, Θεός και οτιδήποτε μπορούμε να πάρουμε και να πούμε. Παρ' όλα αυτά η ψυχή μέσα της, μαθηματικά θα λέγαμε, μπορεί και συλλέγει ορισμένες ιδιότητες που τις λέμε αξίες. Αυτές οι αξίες κάθε φορά μπορούν να γίνονται μεγαλύτερες και σε εισαγωγικά θα λέγαμε ότι η ψυχή αρχίζει και οριμάζει καθώς περνάει όλη την εξελικτική της διαδικασία από την πηγή θα λέγαμε μέχρι την εκδήλωση. Άρα στην πραγματικότητα η ψυχή ούτως ή άλλως, η ψυχική ουσία είναι αυτό το καθαρό. Με την ψυχική ουσία φτιάχνεται η ψυχή. Η ψυχή λοιπόν μέσα έχει διάφορες αξίες. Ας το πούμε μαθηματικά. Αυτές οι αξίες όταν εσαρκώνονται έχουν κάποιες ιδιότητες. Βλέπετε, δεν υπάρχει καλό για κακό παρά μόνο στην κρίση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι δεν εξελίσσεται για να γίνει θα λέγαμε, παραπάνω φως όπως το καταλαβαίνουμε, αλλά στην πραγματικότητα όποτε λέμε ότι μια ψυχή εξελίσσεται είναι γιατί μπορεί να γιώσει παραπάνω Θεό στη φύση. Άλλες λοιπόν ψυχές που λέμε εξελισσόμενες όπως το καταλαβαίνεις είναι που μπορούν και διαμορφώνουν ένα σώμα ορυκτών με τις ανάλογες ιδιότητες, μπορούν να παίξουν την ανάλογη ελευθερία που μπορούν να παίξουν. Άλλες ψυχές είναι, εκδηλώνονται στα φυτά, άλλες ψυχές στα ζώα και άλλες ψυχές στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μέχρι στιγμής είναι το τελειότερο όργανο για να μπορεί το φως, το αόρατο να εκδηλωθεί μέσα ώστε να μπορεί να φτιάξει μια αυτοσυνείδητη οντότητα και να πειραματιστεί με όλες τις εμπειρίες οι οποίες εκτελήσονται στο σύμπαν. Από εμάς σαν άνθρωποι με την εξελικτική διαδικασία και επειδή ζούμε στον χρόνο μπορούμε να καταλάβουμε ότι η μεγαλύτερη ένωση, όσο πιο μεγάλη ένωση είναι με αυτό το πεδίο το δικό μας, το πληροφοριακό πεδίο το δικό μας, τόσο πιο πολύ θα λέμε ότι εξελισσόμαστε. Έτσι μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Όταν λέμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ψυχή ή πρέπει να φτιάξουν την ψυχή τους, εννοούμε τι, τη σύνδεση της συνείδησής μας με το ψυχικό πεδίο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Διάφορα ανώτερα όντα που ζουν σε ανώτερες διαστάσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν φτιάξει εκείνη την αυτοσυνείδηση να μπορούν να είναι ακόμα πιο εφαπτώμενοι ή συνειδητοί στο ψυχικό τους πληροφοριακό κέντρο. Λοιπόν, προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση. Λοιπόν, λέει η Μένη, όταν καταλάβουμε τις δικές μας προβολές και το αναγνωρίσουμε, μετά αλλάζει το πρόγραμμα αυτό. Ξαναθυμόμαστε δηλαδή. Αυτό γίνεται. Κάθε φορά που εμείς είμαστε σε μια παρασυνείδητη κατάσταση, λειτουργούν μέσα μας τα διάφορα προγράμματα που λέμε εγώ. Οι διάφοροι αποκομμένοι εαυτοί μας. Γι' αυτό το κάθε αποκομμένο εγώ που έχουμε μέσα, κάθε αποκομμένος εαυτός μας, είναι μια συγκεκριμένη δόνηση. Αυτή η συγκεκριμένη δόνηση πάντα υπάρχει. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να μπορούμε να βγούμε από αυτό το πράγμα και να μπούμε στην καθαρή μας συνείδηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ίσως την υψηλότερη δόνηση την οποία μπορούμε να πιάσουμε. Κάθε φορά που θυμόμαστε τον εαυτό μας, η ενθύμηση, θα λέγαμε, είναι σαν να δονείται ο θύμος αδένας. Όπως υπάρχει η λιποθυμία, όπως υπάρχει η επιθυμία, έτσι και η ενθύμηση βλέπετε ότι είναι παράγωγο από την ίδια ουσία, από αυτές τις λέξεις. Δηλαδή σε τι δόνηση φέρνουμε τον εαυτό μας μέσα. Αυτό σημαίνει η ενθύμηση. Okay. Άρα είναι φυσικό κάθε φορά που εμείς είμαστε στην παρασυνείδητη μας κατάσταση να ζούμε την ίδια πραγματικότητα, αλλά προβάλλοντας, όπως είπαμε, τις δικές μας, τα δικά μας πρίσματα. Οπότε δεν θα έχουμε μια αντικειμενική, θα λέγαμε, κατάσταση της πληροφορίας που έρχεται απ' έξω. Λοιπόν, αυτά αμένη μου. Αυτό σημαίνει το ξαναθυμόμαστε. Λοιπόν,
Λέει ο Μπούλιν. Σταμάτη, θα ήθελα να ρωτήσω από πού προέρχεται όλη αυτή η ενέργεια του θείου. Όλη αυτή η ενέργεια του θείου δεν μπορεί να προέρχεται παρά από την πηγή. Έτσι δεν είναι. Εμείς το λέμε θείο γιατί είναι κάτι το οποίο για μας τρέχει τόσο πολύ από το Θεός, θα λέγαμε, έτσι, παραπάνω ταχύτητα, οπότε αυτή η ταχύτητα ακόμα είναι σαν ενέργεια και δεν μπορεί να εκδηλωθεί σαν ύλη. Βλέπετε, στην ύλη σταματάει, θα λέγαμε, ο χρόνος, επιβραδύνεται και όσο πάμε προς τα πάνω αυξάνει η ταχύτητα. Γι' αυτό στην πραγματικότητα όταν η ταχύτητα αυξηθεί και περάσει από συγκεκριμένες δονήσεις και πλαίσια τα οποία αντιλαμβανόμαστε, αλλάζουν, θα λέγαμε, και τα σχήματα, αλλάζει και η μορφή. Όταν κάτι εγκλωβίζεται στη μορφή, είναι σαν να φρενάρει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, εμείς το λέμε θείο γιατί, γιατί προέρχεται, υποτίθεται από το Θεό. Ο Θεός προέρχεται από εκείνη τη συνείδηση, τα λέγαμε, που δουλεύει σε τέτοιες ταχύτητες, γιατί τα πάντα είναι ταχύτητα και χρόνος στην ύπαρξη, σε τέτοιες ταχύτητες που εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε παρά μόνο σαν φως, σαν ενέργεια, σαν οτιδήποτε, σαν ακτινοβολία, έτσι πολλές φορές σαν δόνηση. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Το θείο προέρχεται από την ουσία, από την πηγή. Η πηγή πάντα υπήρχε. Άρα λοιπόν, δυσδιάστατα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το θείο προέρχεται από το κέντρο και μέχρι την περιφέρεια στις περιοδικές κινήσεις εξαπλώνεται και δημιουργεί ανάλογα τμήματα μορφών. Λοιπόν, λέει η Αθηνά, Σταμάτη καλησπέρα, μπορείς να μας μιλήσεις για την έννοια της εμπιστοσύνης? Η έννοια της εμπιστοσύνης, λοιπόν, η εμπιστοσύνη, καταρχήν η εμπιστοσύνη, εμπίστοση στην πραγματικότητα, κάτι δηλαδή του δίνουμε την πίστοση, ότι είναι αληθινό. Αυτό το πράγμα, φίλοι μου, με την έννοια της εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να φέρουμε την εμπιστοσύνη μέσα μας. Εμπιστοσύνη στα πράγματα τα εξωτερικά δεν μπορούμε να έχουμε παρά μόνο μέσα από εμάς. Ή θα έχουμε εμπιστοσύνη ότι έχουμε φτιάξει μια συμφωνία, οπότε εμείς πρέπει να την τηρούμε, ή απλά δεν θα έχουμε εμπιστοσύνη και θα προβάλλουμε πάλι την παρασυνειδητή κατάσταση. Όταν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, δεν είναι ότι είμαστε εκείνοι οι άνθρωποι που τα ξέρουν όλα. Όταν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, λένε, εγώ θα το περάσω, εγώ θα είμαι αληθινός, εγώ θα είμαι αυθεντικός και πιστεύω ότι όσο εγώ μπορώ και είμαι αυθεντικός και βγάζω τα μεγαλύτερα συναισθήματά μου, τον αυθεντικό εαυτό μου και δεν μπαίνω στην παρασυνείδητη κατάσταση, ξέρω ότι οτιδήποτε και να κάνει ο άλλος, μέσα μου συμβαίνει για εκείνο το πράγμα στο να πάρω μάθημα, ώστε μπορώ να βιώσω μια κατάσταση, ώστε μπορώ, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίσω το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Άρα εμπιστοσύνη ποτέ δεν μπορεί να υπάρχει 100% σε κάτι άλλο εκτός από εμάς. Μην κοιτάτε που λένε εντάξει, το έχω εμπιστοσύνη. Αυτό είναι γιατί έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, εκείνη την ώρα κάποιος, ότι πραγματικά έχει μια σχέση με κάτι άλλο. Βάσει αυτής της σχέσης, οι άνθρωποι έχουν, θα λέγαμε, την εμπιστοσύνη. Αλλά όλη η εμπιστοσύνη πρέπει να ξεκινήσει από μέσα μας. Ένας άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του μπορεί να εμπιστεύεται άλλος. Ας το πούμε με ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του επειδή δεν έχει δύναμη και νιώθει αδύναμος, ποτέ, μα ποτέ, φίλοι μου, δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανένα. Θα είναι πάντα κουτοπώνυρος. Θα ενεργεί, που είπαμε, στις παρασυνείδητες καταστάσεις. Ένας άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του είναι δυνατός. Γιατί? Γιατί η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας προέρχεται από τη γνώση. Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη χωρίς γνώση, φίλοι μου. Ο ίδιος μας ο νους, για να έχει την εμπιστοσύνη, πρέπει να έχει περάσει από μια γνώση, από μια εμπειρία, για να έχει κάποια εμπιστοσύνη. Έτσι, ένας άνθρωπος που ασκεί στη ζωή του τη θέληση, ασκεί στη ζωή του τη γνώση, ασκεί στη ζωή του ορισμένα πράγματα και εμπειρικά είναι προετοιμασμένος, θα λέγαμε, και έχει βρει κλειδιά για να μπορεί την πραγματικότητα όπως περνάει από μέσα του να τη χειρίζεται, πάντα με επικοδομητικό τρόπο, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει εμπιστοσύνη. Ένας άνθρωπος που δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του γιατί δεν έχει δύναμη, ό,τι εμπιστοσύνη και να κάνει θα είναι φαινομενική και θα τα ρίξει στον άλλον μετά. Βλέπετε,
πάλι θα αρχίσει να προβάλλει ο άνθρωπος που δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι ο άλλος θα του την κάνει. Και αντί να κάνει αυτό που μπορεί στο μέγιστο, όχι, απλά θα το κάνει, γιατί, γιατί θα περιμένει πότε ο άλλος θα κάνει τη λαδιά. Και ο άλλος, σας είπα, όταν το προβάλλουμε μία, δύο, τρεις, από μόνος του και υποσυνείδητα ενεργειακά, θα το συλλάβει και θα το βγάλει. Και μετά θα έρθει η επιβεβαίωση του αρνητικού, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ότι ο άλλος είναι μες στο εγώ. Η επιβεβαίωση των αρνητικών καταστάσεων, φίλοι μου, δεν μας κάνει εξυπνάκηδες. Η επιβεβαίωση των αρνητικών καταστάσεων, φίλοι μου, μας κάνει να ξέρουμε ότι ναι, πραγματικά είμαι σε κατάσταση πονηρίας, είμαι σε κατάσταση φόβου. Και τι κάνω απλά, το επιβεβαιώνω, γιατί το προβάλλω παντού. Προσέξτε τη διαφορά, έχει μεγάλη διαφορά αυτά τα πράγματα να τα καταλαβαίνουμε, γιατί όταν εμείς προβάλλουμε κάτι, το είναι φυσικό ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα πανί και εμείς το προβάλλουμε πάνω μας τον εαυτό, εκεί πέρα θα δούμε το έργο που εμείς προβάλλουμε. Άρα εμπιστοσύνη είναι μεγάλο κλειδί και ειδικά στις σχέσεις. Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας για αυτό που περνάτε. Και ξαφνικά όλα θα φανερωθούν. Όταν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, εκείνο το εγώ που είναι μέσα μας, εκείνη η δόνηση αρνητική που είναι μέσα μας, με λίγα λόγια προβάλλει, έλκει και στο τέλος βιώνει αυτό το πράγμα που φοβόμαστε. Προχωράμε σε άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, λέει η Μάρθα, πόσο τυχαίο μπορεί να είναι να μιλάς το πρωί για πηγολαμπίδες και το βράδυ να εμφανίζονται στο σαλόνι σου. Λέει, να ζητάς κάτι και ξαφνικά κάποιος γνωστός να στο φέρνει και μετά από λίγες ώρες, χωρίς να έχεις εκφράσει τη σκέψη σε κανέναν. Θέμα συγχρονιστικότητας, οκ. Okay. Παρελθόν, παρόν και μέλλον συνδέονται. Ερώτηση. Είναι καθαρά θέμα αντίληψης και μόνο, ή όλος αυτός ο συγχρονισμός θέλει κάτι να μας πει κάπου να μας οδηγήσει? Ο ανθρώπινος νους δεν είναι ένα δοχείο για γέμισμα, αλλά φωτιά για άναμα? Ποιο είναι το κλειδί? Να απαντήσουμε μία-μία την ερώτηση. Όλα είναι θέμα αντιλήψεως. Έτσι. Το θέμα της συγχρονιστικότητας συμβαίνει ανά πάση στιγμή, όχι μόνο όταν το αντιλαμβανόμαστε. Απλώς ότι όταν το αντιλαμβανόμαστε, είμαστε συμβατοί εκείνη την ώρα με αυτό που μας συμβαίνει. Κάθε φορά λοιπόν η επιθυμία μας για να βγει από μέσα μας υπάρχει κάπου πιο εσωτερικά, ακόμα και όταν δεν έχει εκδηλωθεί έξω. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν την εκπέμπουμε. Κάθε επιθυμία πριν έρθει από το ασυνείδητο στο υποσυνείδητο και μετά στο συνειδητό, δεν πάει να πει ότι δεν εκπέμπεται. Επομένως, μέχρι να το καταλάβεις εσύ το τι συμβαίνει, καμιά φορά Μάρθα, αυτό έχει ήδη εκπέμπθει και έχει συλληφθεί από άλλους νόες. Οπότε όλη η συνδιαλλαγή γίνεται σε ένα επίπεδο εσωτερικό που δεν μπορούν να το συλλάβουν το συνειδητό. Γι' αυτό και γίνεται υποσυνείδητα. Έτσι συμβαίνει. Αυτό το θέμα της συγχρονιστικότητας είναι για να δούμε λοιπόν ότι να εμπιστευτούμε ότι οτιδήποτε γίνεται έχει την αξία. Όπως είχα γράψει και την άλλη φορά, το άχρηστο δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι κάτω από μία αρχή. Άρα, οτιδήποτε είναι από την αρχή τη δική σου ή την αρχή του συγχρονισμού της ψυχής σου, του ανώτερου εαυτού σου, να ξέρεις ότι δεν έχει τίποτα άχρηστο. Οπότε, οτιδήποτε συμβαίνει στην πραγματικότητά σου είναι συγχρονιστικό. Αυτά που εσύ δέχεσαι και είναι κάτω από τις δικές σου ορέξεις ή αναλόγως στο μυαλό σου τι προβάλλεις σαν δρόμος, τα λες συγχρονιστικά. Όμως είναι τα πάντα συγχρονιστικά. Άρα, λοιπόν, το θέμα της αντίληψής μας είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, αυτό το βασικό που σας είπα, ο βασικός αυτός πρόλογος. Όταν εμείς δεν είμαστε σε καθαρή συνειδητότητα, μας φαίνεται ότι όλα δεν είναι συγχρονιστικά. Γιατί κρίνουμε. Όταν όμως εμείς είμαστε στην καθαρή την εγρήγορση, όλα συμβαίνουν συγχρονιστικά. Και εκείνη την ώρα έρχεται αυτή η απεριόριστη συμφιλίωση και συνεργασία με το περιβάλλον μας. Ο ανθρώπινος λούς, ναι, δεν είναι ένα δοχείο για γέμισμα, αλλά φωτιά για άναμα. Κοιτάξτε, αναλόγως στις αλληγορίες που χρησιμοποιείς, ο ανθρώπινος νους στην πραγματικότητα
Δεν είναι ένα δοχείο για γέμισμα, όχι. Αλλά όπως είπαμε, φωτιά για άναμα. Αυτό είναι λοιπόν το ότι πρέπει εμείς να τον εξυψώσουμε το νου. Ο νους στην πραγματικότητα δεν γεμίζει ούτε αδειάζει. Απλά θα λέγαμε σε εισαγωγικά ενεργοποιείται. Δηλαδή τι, επειδή ανήκει στο εθερικό, θα λέγαμε, πεδίο, ακούστε τώρα αυτό που θα σας πω γιατί είναι σημαντικό. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν αυτά τα τέσσερα στοιχεία ή τα πέντε θα λέγαμε. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία, φίλοι μου, είναι με σχεδόν 72 με 75% θα λέγαμε το υγρό στοιχείο. Το γήινο στοιχείο, καμιά 10%. Έχουμε λοιπόν με περίπου 4% τη φωτιά, με 6% περίπου τον αέρα. Και το άλλο θα λέγαμε ότι είναι διάστημα, έτσι, ή εθέρας. Τι συμβαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό. Κοιτάξτε πώς μας μιλάει η ίδια η φύση. Δώστε προσοχή σε αυτό που σας λέω. Αυτά τα ποσοστά στην πραγματικότητα είναι τα ποσοστά που εμείς συνειδητοποιούμε τα στοιχεία στη φύση. Συνειδητοποιούμε το μεγαλύτερο ποσοστό που συνειδητοποιεί ο άνθρωπος και είναι εγκλωβισμένος μέσα, είναι το νερό, το συναίσθημα. Μετά είναι το υλικό του σώμα, η γη, βλέπετε. Μετά είναι ο αέρας, τα λέγαμε, στην πραγματικότητα με 6%. Και μετά είναι η φωτιά, που είναι ο πύρινος, τα λέγαμε, εθέρας. Και μετά το διάστημα. Όσο εμείς ανεβάζουμε τη συνειδητότητά μας, δηλαδή δουλεύουμε με τον εθέρα, αλλάζουμε τις συχνότητες μας, τότε ο νους μας, θα λέγαμε, ή η επεξεργασία ή η συνείδησή μας, δουλεύει με άλλα στοιχεία μέσα στον εαυτό μας. Οπότε μέσα μας μπορούμε εμείς να δουλέψουμε με όλα αυτά τα στοιχεία. Και όταν εμείς μπαίνουμε, θα λέγαμε, στον αθέρα, είναι όταν εμείς τη συνείδησή μας τη βάζουμε σε αυτό το μικρό ποσοστό, που είναι μέσα το διάστημα. Όμως, όπως λένε και οι επιστήμονες τώρα, μόλις μπούμε μέσα στο δικό μας εσωτερικό διάστημα, θα δούμε πόσο αχανές είναι, γιατί όλο το σύμπαν, το φυσικό, είναι μόνο 1% από το διαστήματος. Έτσι λοιπόν και εμείς μέσα μας, αυτό που βλέπετε τώρα σαν οπτασία και πλάνη, είναι το 1% από τον ολικό εαυτό σας. Οπότε μπαίνοντας μέσα στην δική σας διαστημική, θα λέγαμε, ουσία, θα μπορείτε να συλλάβετε όλες αυτές τις απέραντες, θα λέγαμε, εκδηλώσεις του ολικού εαυτού σας, μιας που θα είναι ένα με όλο το διάστημα. Εκεί είναι η υπερψυχή σας. Όταν εσείς συνδιαλέγεστε με τις κατώτερες φύσεις σας, θα λέγαμε, με τα άλλα τέσσερα στοιχεία, τότε θα μπορείτε να μπορέσετε να αφυπνίσετε, θα λέγαμε, το νοητικό σας, το συναισθηματικό σας, το ένστικτο και όλα αυτά τα πράγματα, το φυσικό. Αυτά τα επίπεδα λοιπόν μέσα σας μεταφράζονται με τα στοιχεία. Και όπως δείχνει λοιπόν η φυσιολογία μας, η δική μας και της γης, δείχνει ακριβώς αναλόγως τη φυσιολογία που έχουμε εστιαστεί. Βλέπετε γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι στο συναίσθημα εγκλωβισμένοι. Γιατί η συνείδησή τους είναι σε αυτό, το φυσιολογικό που λέμε, στο 72% το νερό. Όταν εμείς όμως αλλάζουμε σιγά σιγά και το βάλουμε π.χ. στο 4% της φωτιάς, τότε αρχίζουμε και δουλεύουμε με την πύρινη κατάσταση μέσα μας, με το πνεύμα μας δηλαδή, με το νου μας. Είναι τελείως διαφορετικό. Όμως βλέπετε, οι αναλογίες είναι τέτοιες ώστε να περάσουμε ορισμένα πράγματα. Άρα πρέπει να τα περνάμε πρώτα από το συναισθηματικό. Γι' αυτό σας λέω ότι μέσω των σχέσεων, επειδή δουλεύουμε με το νερό και δουλεύουμε με το συναίσθημα πολύ, κάθε άνθρωπος αυτόν τον καιρό, μέσα στη γη, σε αυτόν τον πλανήτη που είναι όλο νερό, τι γίνεται. Πρέπει να παίζουμε το μέγιστο, θα λέγαμε, κάρμα μας μέσω του νερού, μέσω των σχέσεων, μέσω δηλαδή των συναισθημάτων που έρχονται από τις διάφορες τριβές που βγαίνουν. Αυτό κάνει τη γη, αυτό κάνει εμάς και αυτό κάνει, θα λέγαμε, την εξέλιξη μέσα από το υδάτινο στοιχείο σε πλανήτες με το υδάτινο στοιχείο. Όταν εμείς δουλεύουμε δηλαδή με το υδάτινο στοιχείο, αφού είναι σε τέτοια μεγάλη, σε τέτοια μεγάλα ποσοστά, την εξέλιξή μας να έρχεται πιο γρήγορα. Όταν εμείς όμως πάμε να γίνουμε ανέστητοι και να υπερπηδήσουμε, αυτό θα λέγαμε, τον πλανήτη, αυτή την αναλογία, τότε, φίλοι μου, εξέλιξη, όπως άλλα όντα κάνουν που δεν έχουν το συναίσθημα, που δεν έχουν το νερό, είναι πιο αργή. Αυτός ο πλανήτης λοιπόν και αυτοί οι πλανήτες που έχουν νερό και μέσα μας, αυτή η φυσιολογία τι μας κάνει, να δουλεύουμε πολύ με τη μνήμη, γιατί το νερό κρατάει μέσα του τον νήσι και έχει μνήμη. Να δουλεύουμε πολύ, δηλαδή κρατώντας την ενέργεια μέσα μας, για να μπορούμε μετά τι να κάνουμε, σιγά σιγά να την επαναλαμβάνουμε, να τη ζούμε, έτσι, και να εισχωρεί μέσα μας όλη αυτή η πληροφορία. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο πλανήτης Γη είναι να εισχωρεί την πληροφορία
στο νερό. Από εκεί και πέρα μετά μεταβιβάζεται στα υπόλοιπα στοιχεία. Βλέπετε λοιπόν, όπου είναι η συνείδησή μας, έτσι εστιαζόμαστε κι εμείς. Όπως πάνω, έτσι και κάτω. Και όπως μέσα, έτσι και έξω. Ανοίγοντας τα κλειδιά της φύσης, ξεκλειδώνει ο εαυτός μας. Περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι όταν μπαίνουμε μέσα μας, γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και είναι αλήθεια. Γιατί μαθαίνουμε να λειτουργούμε καλύτερα αυτό το σύστημα που λέγεται άνθρωπος. Όμως στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι διαφορετικό από το πάνω και το κάτω, από το μέσα και το έξω. Μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας και κοιτάξουμε καθαρά τη φύση, η ίδια η φύση είναι ο μεγαλύτερος επιστήμονας. Η ίδια η φύση είναι ο Θεός. Η ίδια η φύση είναι αυτό που μας δείχνει τον ιστορικό μας κόσμο. Βλέπετε πώς παίζουμε μέσα έξω κάθε φορά. Στην αρχή ξεκινάμε δουλεύοντας με τη φύση αλλά τυφλή. Μετά γυρίζουμε τα μάτια μέσα μας για να δούμε πώς χειρίζεται, πώς μπορεί η ουσία μας να χειριστεί η συνείδησή μας αυτά τα όργανα. Μετά ξαναβγαίνουμε έξω λοιπόν και ξαναπαίζουμε πολύ απλά τη φυσικότητά μας με εκείνα τα μάτια της μαθητείας. Αυτή είναι όλη η εξέλιξη της συνείδησης. Για να μπορούμε να αφυπνιστούμε και να φτάσουμε σε εκείνο το στάδιο που λέγεται η εμπνευσμένη γνώση, στο στάδιο αυτό της διορατικότητας, όπου μετά θα βλέπουμε στα σύμβολα της φύσης, στις μορφές, παντού το Θεό. Θα μας μιλάει η ίδια πραγματικότητά μας. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Πολλοί άνθρωποι λέμε σε αγαπώ, αλλά ουσιαστικά εννοούμε σε χρειάζομαι. Υπάρχει άραγε ανιδιοτελής αγάπη σε αυτό το επίπεδο? Σε αγαπώ χωρίς όρους ακόμα και αν μου κάνεις κακό? Με ποιον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο αγάπης? Όπως εξηγήσαμε και την άλλη φορά βίλια στα προηγούμενα live που κάναμε, πρέπει να συλλάβουμε τι είναι η αγάπη. Και εξήγησα στην πραγματικότητα ότι η αγάπη εμπεριέχει μέσα της όλα τα πράγματα. Η αγάπη που χρησιμοποιούμε τόσο εύκολα, γιατί εκεί εμείς συλλαμβάνουμε αυτή την έννοια, πιο πολύ στο συναίσθημα δηλαδή για τον άνθρωπο, δεν είναι συναίσθημα. Η αγάπη μπορεί να εκδηλωθεί και στα 7 επίπεδα και στα 7 τσάκρας. Γιατί η αγάπη περιέχει τα πάντα. Είναι μια δύναμη που εσωκλεί. Άρα ακόμα και η ανάγκη υπάρχει μέσα στην αγάπη. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Κάθε φορά που εμείς λέμε ότι χωρίς κρίση αγαπάμε τον άλλον, έτσι ακριβώς και χωρίς κρίση πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Οπότε αν εμείς έχουμε μια ανάγκη, χωρίς κρίση πρέπει να το προβάλλουμε και να το λέμε. Έτσι δεν είναι? Για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο πρέπει να βγούμε έξω από το εγώ. Όταν βγούμε έξω από το εγώ μας, από τα εγώ μας, τότε φτάνουμε να γίνουμε όλοι μονοθεϊστές, που είπε και ο Σοκράτης. Ο μονοθεϊστής είναι αυτός που κοιτάει με μία θέα. Αυτός είναι ο Σοκράτης, αυτός είναι ο μονοθεϊστής. Αυτό είναι να μπορέσουμε να καταφέρουμε. Όταν εμείς κοιτάξουμε με μία θέα, όλα είναι ένα. Όταν εμείς όμως είμαστε εμφιαλωμένοι στα εγώ μας, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη μοναδική θέα. Άρα ο μονοθεϊστής δεν είναι κάποιος που έχει μόνο έναν Θεό και πιστεύει σε έναν Θεό. Είναι αυτός που μπορεί να δει μέσα από μία θέα τα πάντα. Άρα φεύγει το εγώ και μπαίνει το εμείς. Όταν εμείς θέλουμε να αγαπήσουμε κάποιον χωρίς όρους, πρέπει να αγαπήσουμε τη φύση ολόκληρη, τα πάντα χωρίς όρους. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κάτι μόνο του χωρίς όρους, γιατί αυτό είναι ένας όρος, ένας περιορισμός. Γι' αυτό θέλω να συλλάβετε την ιδέα της αγάπης και είχα γράψει την άλλη φορά. Όποιος συλλαμβάνει την ιδέα της αγάπης, αγαπάει όλο το σύμπαν. Δεν μπορεί να αγαπήσει μόνο έναν άνθρωπο, αγαπάει όλο το σύμπαν. Γιατί δεν μπορεί η αγάπη να εγκλωβιστεί μόνο σε ένα άτομο ή ακόμα και πιο πολύ στον εαυτό μας. Όσο εμείς αγαπάμε τα πάντα, τότε μαθαίνουμε την αγάπη. Μετά από εκεί και πέρα, εφόσον αγαπάμε τα πάντα, άρα αγαπάμε και τον εαυτό μας, ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας, τις διαχωρίζουμε από τις επιθυμίες μας και έτσι σιγά σιγά φτάνουμε σε μια σχέση να μπορούμε τον άλλον να τον δούμε πολύ επίπεδα. Βλέπετε, όταν εμείς αγαπάμε τον άλλον από θέμα ανάγκης, είμαστε σαν τα ζώα. Επειδή μας δίνει κάτι και τρώμε, όπως τα ζώα, άμα τους δώσεις κάτι και τρώμε, θα σε αγαπάνε. Άλλοι σε αγαπάνε γιατί πάντα παίρνουν κάτι από σένα. Όταν αυτή η ιδέα του πάντα κάτι παίρνουν από τον άλλον, έτσι είναι ψυχική ή έτσι μπορεί να είναι οικονομική,
μπορεί να είναι ζωτικής φύσεως, μπορεί να είναι σχεδίων νοητικής φύσεως, έτσι, αλλά πάντα κάτι παίρνετε από τον άλλον. Το θέμα της αγάπης δεν είναι να μην φοβάστε ο ανεφόρον να παίρνετε. Το θέμα της αγάπης, φίλοι μου, είναι να δίνετε κι εσείς, ώστε να υπάρχει μια εναλλαγή στην ενέργεια. Όπως υπάρχει εναλλαγή στην ενέργεια στα πάντα, σε όλο το σύμπαν, έτσι μείνετε κι εσείς ένα μικρό σύμπαν μέσα σας και να υπάρχει μια εναλλαγή στους εαυτούς σας. Έτσι μετά αυτό το σύμπαν θα το αναπτύξετε με την οικογένειά σας, με τον αγαπημένο σας, για να υπάρχει μια εναλλαγή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, η αγάπη δεν είναι τίποτα άλλο παρά να βγούμε έξω από το εγώ και να δούμε την ολική ματιά. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να εξασκούμε συνέχεια τον εαυτό μας, σαν να νιώθουμε όλοι ότι είμαστε κομμάτια ενός συνόλου. Αυτό λοιπόν που μαθαίνουμε σιγά σιγά, όσο αφυπνίζουμε θα λέγαμε τη συνείδησή μας, είναι αυτό το σύνολο από το μικρούλικο εγώ το αποκομμένο, να το κάνουμε πιο μεγάλο, πιο μεγάλο και να χωράει και άλλα πράγματα μέσα. Ίσως και άλλο ένα κομμάτι μας, και άλλο ένα κομμάτι μας, και άλλο ένα κομμάτι μας. Και όσο εμείς καταλαβαίνουμε ότι τα κομμάτια μας υποσυνείδητα αντανακλούνται σε όλη τη φύση, τότε μαθαίνοντας τα κομμάτια του εαυτού μας, μαθαίνουμε την ένωσή μας με όλο το σύμπαν. Στους αγαπημένους πραγματικά εαυτούς, όταν αγαπάω τον εαυτό μου, αγαπάω εσένα. Και όταν αγαπάω εσένα, αγαπάω τον εαυτό μου. Και αυτό, όπως λέει και ένα ινδικό θα λέγαμε ποίημα, δεν είναι στο χέρι του εραστή, δεν είναι στο χέρι της ερωμένης να μην μπορεί να το κάνει. Πολύ απλά έχει χάσει το εγώ, έχει χάσει το όριο που όλοι πολεμάνε να κρατήσουν, αλλά ο έρωτας έρχεται να σας μάθει την αγάπη, με λίγα λόγια. Γιατί το σας κάνει να παίρνει κάτι τα σύνορα. Κάθε φορά που οριοθετείτε κάτι, λέγεται μορφή. Κάθε φορά που περιορίζεται κάτι, μια ενέργεια, καταλήγει να είναι μια μορφή. Οπότε η αγάπη ποτέ, φίλοι μου, δεν μπορεί να εκδηλωθεί στη μορφή, τη μία. Εκδηλώνεται όταν εμείς φύγουμε από τη μορφή. Η αποτάφτιση που λέμε στην πραγματικότητα δεν είναι εμείς να φύγουμε από τις μορφές με την έννοια που οι περισσότεροι ασκητές το κάνουν. Είναι η έννοια της συνειδητής ένωσης. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουν προσφέρει, ότι πρέπει να φύγουμε από την υλική κατάσταση. Αλλά πρέπει να δούμε την υλική κατάσταση σαν πνεύμα. Πρέπει να δούμε την υλική μας υπόσταση σαν πνεύμα. Αυτό είναι στην πραγματικότητα η αποτάφτιση. Όχι να αφήνουμε τον εαυτό μας να φεύγει από την ύλη και καλά ότι πηγαίνει στο πνεύμα. Αυτό είναι ένας ψυχισμός αρνητικού τύπου. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν αγάπη, φίλοι μου, να ξέρετε ότι είναι μια συμπαντική έννοια και ποτέ ατομική. Αυτό έχω να πω μόνο. Ελπίζω να ήταν αρκετό. Προχωράμε παρακάτω σε μια άλλη ερώτηση. Λέει Αγλαία. Καλησπέρα στα μάτια. Ήθελα να ρωτήσω, μια ψυχή μπορεί να εισβάλλει, να χρησιμοποιήσει κάποιο σώμα, και αν είναι η ψυχή που ήδη υπάρχει σε αυτό το σώμα, τι γίνεται? Απλά υποχωρεί και περνάει σε άλλο επίπεδο, και για ποιο λόγο να γίνεται αυτό? Εν πάση περιπτώσει, τώρα ξέρεις, δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτησή σου. Αν εννοείς μια ψυχή να εισβάλλει σε ένα σώμα που ήδη κατοικείται από μια ψυχή, ας πούμε. Ξέρετε, στην πραγματικότητα αυτό με τις ψυχές είναι μια έννοια που δίνουμε εμείς για όταν υπάρχει μια ενεργειακή διαφορετική κατάσταση. Στην πραγματικότητα αυτό ότι ένας άνθρωπος αλλάζει ψυχή, μια άλλη ψυχή μπαίνει μέσα του, είναι πολύ 3D. Αν το δούμε από μια εσωτερική έννοια, κάθε φορά που εμείς λέμε αλλάζουμε ψυχή, είναι επειδή συνδεόμαστε με άλλα τμήματα του ενεργειακού πληροφοριακού μας κέντρου, με άλλες δονήσεις. Όταν η δόνηση της αλλαγής μας είναι τόσο διαφοροποιημένη, είναι σαν να έρχεται μια άλλη ψυχή μέσα μας. Και οι περισσότεροι άνθρωποι από το 3D που το βλέπουν, βγάλαν τρίτες διδασκαλίες. Κάθε φορά λοιπόν, όσο είμαστε στο 3D, μπορούμε να λέμε ότι κάτι έρχεται, φεύγει από μέσα μας. Όσο όμως το βλέπουμε ενεργειακά, όλα είναι συχνότητες και δονήσεις. Οπότε, διατηρώντας τη συνείδησή σου ενωμένη με τις ανάλογες δονήσεις, θα έχεις και την ανάλογη απορρόφηση των πληροφοριών από τα νεότερα πεδία.
Έτσι είναι στην πραγματικότητα. Μπορεί εδώ να φαίνεται ότι είναι κάτι σαν δέλα και μπαίνει μέσα, σαν ιός και έρχεται και ξαναφεύγει στο 3D, όμως στην πραγματικότητα τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν ομοιοκραδαστούν δύο πράγματα για να παίξουν την πράξη, δηλαδή τι, μια εξίσωση. Τα πάντα είναι εξισώσεις. Και αυτό σας λέω, ότι τα πάντα είναι εξισώσεις, όσο εμείς έχουμε τις κατάλληλες τιμές, δημιουργούμε τις ανάλογες, τα ανάλογα αποτελέσματα και τις ανάλογες εξισώσεις. Λοιπόν, τώρα, απλά υποχωρεί και περνά σε άλλο επίπεδο, λέει, για ποιο λόγο να γίνεται κάτι τέτοιο. Άρα σου είπα ότι όλα είναι συνδυαστικά και ομοιοκραδαστικά. Εκείνη την ώρα όμως που μου λες ότι η ψυχή υπάρχει σε αυτό το νέο σώμα και φεύγει, είναι στην πραγματικότητα ότι ο άνθρωπος αλλάζει δόνηση. Έτσι, δες από ποιο σημείο σε ευχαριστεί καλύτερα και από αυτό το σημείο κάνει τη δική σου κατανόηση. Υπάρχουν δύο πράγματα στον εσωτερισμό και πρέπει να τα καταλάβετε. Όταν ακολουθούμε την ανάπτυξή μας, όσον αφορά την φυσιολογία μας και την ανθρώπινη επέκταση, επειδή όλα βγαίνουν από το κέντρο της γης, το καταλαβαίνουμε σαν ο άνθρωπος να ξεκινάει και να αναπτύσσεται, αν λέγαμε, από το κέντρο της γης και να αρχίζει να δημιουργεί και να δημιουργεί και να επεκτείνεται. Όταν το κοιτάμε από το σύμπαν, είναι σαν να έχει πιεστεί το σύμπαν, θα λέγαμε, όλες οι ενέργειες και να έχει σφίξει στο κέντρο. Όταν λοιπόν κοιτάμε από πάνω, είναι τελείως ανάποδο από όταν κοιτάμε από κάτω. Μην σας μπερδεύει λοιπόν αυτό το πράγμα. Αν θέλετε κάτι να το δείτε μέσω της ανθρώπινης φυσιολογίας, θα το βλέπετε σαν επέκταση, σαν εξέλιξη από τη γη μας και προς τα πάνω. Όπως κάνουν οτιδήποτε μέσα στη γη, θα λέγαμε, ατμόσφαιρα, μεγαλώνει. Όταν θέλετε όμως να το δείτε πιο από άλλα επίπεδα, από άλλες δονήσεις, από άλλες διαστάσεις, θα δείτε ότι αυτό που κάνει είναι να μικραίνει, να έρχεται στην κρυστάλλωση και μετά, θα λέγαμε, να ξαναπαίρνει εκείνη τη μορφή, την ενεργειακή, το κάθε τι που υπάρχει. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να σας πω τώρα, φίλοι μου, είναι να ξεκινήσετε να γίνετε λίγο πιο ηλιστές με την πνευματική έννοια. Οι πολλές πληροφορίες που έχετε για τα ανώτερα επίπεδα έρχεται για να μας βάλει σε μια καινούρια κατάσταση, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τη φυσικότητα την οποία ζούμε, όχι να φύγουμε από τη φυσικότητα. Τις περισσότερες φορές έχω καταλάβει και από τους ανθρώπους που λέγονται και κάνουμε τα μαθήματα και οτιδήποτε, ότι αυτό που λείπει στον άνθρωπο είναι να μπορεί να γιώσει τις πληροφορίες. Πληροφορίες έχετε πολλές, όμως πρέπει να τις γιώσουμε. Απλά πραγματάκια στη ζωή μας, απλά πραγματάκια, θα πρέπει να μάθουμε πάλι να επανερχόμαστε σαν να ξεκινάμε από το μηδέν. Βλέπετε, ο μόνος λόγος που εμείς οι άνθρωποι ζούμε έτσι αυτά τα πράγματα και τα προβλήματα και τη δυστυχία είναι γιατί δεν έχουμε φτιάξει σωστές βάσεις. Ό,τι και να χτίσετε πάνω σε βάσεις που δεν υπάρχουν θα γκρεμιστεί, φίλοι μου. Άρα στην πραγματικότητα ας ξεκινήσουμε να δούμε τις αρχές μας. Ας ξεκινήσουμε να δούμε πάνω στις προτεραιότητές μας, στις ανάγκες μας, τι είναι η ανάγκη μας, τι είναι η επιθυμία μας, τι είναι ο εαυτός μας, βασικά πράγματα εξ αρχής, αυτό λείπει. Ποτέ δεν ήταν κρυμμένη η πληροφορία. Όμως για κάποιο λόγο πέσαμε στη μηχανικότητα, αφήσαμε τα πράγματα, τα βασικά και τα ουσιώδη και πέσαμε λόγω της περηφάνειας του εγωισμού μας, του πνευματικού εγωισμού μας, ότι κάτι δεν μας δίνεται εδώ, ότι κάτι λείπει από εδώ, ότι κάτι θα το βρούμε αν κοιτάξουμε ψηλά και ότι κάτι είναι στο διάστημα που θα μας βοηθήσει και όχι, θα λέγαμε, εκδηλωμένο στο περιβάλλον μας. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ξαναξεκινήστε να ασχοληθείτε με τα απλά πράγματα. Το δεύτερο σημείο μετά την, σας είπα, μετά το συναίσθημα είναι μπορούμε το συναίσθημα να το ενώσουμε το νερό με το χώμα. Ξεκινήστε να είστε συνειδητοί στο σώμα σας. Είναι το αμέσως επόμενο επίπεδο. Μετά θα γίνετε συνειδητοί στην ενέργειά σας και μετά θα φτάσετε στα πιο εθερικά πεδία. Βλέπετε ότι το πρώτο πράγμα που να κάνουμε είναι να γίνουμε πιο συνειδητοί ακόμα στην κυταρική δομή μας. Στο πιο άμεσο περιβάλλον μας.
Γιατί εσείς δεν είστε καν το σώμα σας, μπορεί να το κινήσετε, αλλά δεν έχουμε επίγνωση του σώματός μας, έτσι. Πρέπει να αφυπνίσουμε λίγο την επίγνωση στο σώμα μας μέσα, να κάνουμε τα κύτταρά μας να γίνουν πιο φιλικά προς εμάς, πιο επικοινωνιακά προς εμάς και μετά να επεκταθούμε και στην άβρα μας. Όλα από τον πυρήνα προς τα έξω φτιάχνονται. Έτσι και η δική μας κατάσταση. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να μιας που κλείσαμε μια ώρα, απαντήσαμε σε ερωτήσεις, είπαμε για την παρασυνείδητη κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή που έχετε. Τις Κυριακές κάνουμε σεμινάρια, διαλέξεις, για όποιους θέλουν να ειδοποιήσουν. Επίσης κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα ατομικά. Στο κανάλι υπάρχει πάρα πολύ σοφία για τους ανθρώπους, εθελοντική δουλειά, 400-500 βίντεο, από όλα αυτά κάτι πιστεύω να σας κάνει. Εκμεταλλευτείτε αυτό που σας παρέχεται. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια κοινοποίηση. Οποιοςδήποτε θέλει να συνεργαστεί, να το δηλώσει για να μπορούμε συλλογικά να δημιουργήσουμε κάτι πιο καλύτερο, ένα καλύτερο θα λέγαμε και μεγαλύτερο κύμα όθησης αυτής της νέας συνειδητότητας. Ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Αυτά για σήμερα. Ειρήνη σε όλους σας. Για να το κλείσουμε το live.